ότι εκφράζει τους θυμούς του, ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι που δεν είναι το δικό του σπίτι, αλλά το σπίτι στο Φίληρο, με μια μαμά και άλλα αδέλφια. Και από εκεί και πέρα βγάζει όλους του τους θυμούς για την οικογένειά του. Δεν θα του συγχωρούσε ποτέ, δεν θέλω να λέω περισσότερα, γιατί αυτό το παιδί έχει το ψυχικό σθένος να τα πει μόνο του. Δείτε. Αχιλέα, βρισκόμαστε εδώ στο παιδικό χωριό στο Φίληρο και εσύ είσαι ένα από τα παιδιά που μεγάλωσαν εδώ. Ακριβώς, ναι. Πόσα χρόνια? Γύρω στα 15 χρόνια είναι, από τα 7 μου. Και τώρα είμαι 22, κοντά εκεί, στα 14-15 χρόνια. Τι σπουδάζεις τώρα? Είμαι βοηθός εργοθεραπευτής σε ΙΕΚ. Μπήκες μέσα με δύναμη. Ναι. Ήθελες από μικρός να σπουδάζεις, έκανες όνειρα? Έκανα όνειρο όπως κάνει ένα παιδί, ξέρω εγώ, αστυνομικός, γιατρός, ναι, τα συνηθισμένα αυτά που λέει ένα παιδί. Αργότερα ψάχτηκα με την εργοθεραπεία και είδα ότι είναι ένα ενδιαφέρον επάγγελμα και είπα να το ακολουθήσω. Πάμε λοιπόν να σε πάω από την αρχή της ζωής σου, ναι. Εκεί που τα δύσκολα ξεκινούν. Πόσο ετών είσαι που μπαίνεις εδώ? 7. Γιατί ήρθες στο παιδικό χωριό? Οικογενειακά προβλήματα, προφανώς. Μεγάλωσα μόνο με τη μητέρα μου, τον πατέρα μου δεν το γνώρισα. Και δεν ήταν ικανή η μητέρα μου, ενώ ήθελε να προσφέρει, δεν μπορούσε. Και προτιμήσαμε να έρθουμε να με φέρει στο παιδικό χωριό. Η μαμά σου είχε κάποια προβλήματα δικά της? Ναι, είχε προβλήματα υγείας περισσότερο, είχε κινητικά προβλήματα και ήταν δύσκολο αυτό στο να με μεγαλώσει. Όταν μαθαίνεις για τον εαυτό σου, ας πούμε, και καταλαβαίνεις ποιος είσαι και τι κάνεις και πώς σε λένε, ξέρεις ότι δεν υπάρχει ένας πατέρας. Ναι, ακριβώς. Γενικά δεν υπήρχε καμιά, δεν έχω καμιά εικόνα. Παππού, γιαγιά? Παππού, γιαγιά, μεγάλωσα και με τον παππού και με τη γιαγιά μου. Αργότερα, λόγω ηλικίας, πεθάνανε και έμεινα. Οπότε εκεί αναγκάζεσαι να έρθεις στο παιδικό χωριό εδώ. Στην ουσία, ναι, ήταν σημαντική βοήθεια του παππού και της γιαγιάς. Σε μια μαμά που είχε κινητικά προβλήματα. Ναι, ακριβώς. Και αργότερα, εφόσον πεθάνανε, ήταν δύσκολο. Έχεις δικαιολογήσει τους γονείς? Προσωπικά δεν έχω μπει στη διαδικασία ούτε να δικαιολογήσω ούτε να κατηγορήσω. Μου είναι καλός ή κακός αδιάφορο. Αδιάφορο? Ναι, καλός ή κακός. Δεν ξέρω πώς το παίρνει κάποιος που το ακούει θυμωμένα. Αυτό. Θυμωμένα? Όχι, ούτε καν θυμωμένα. Δεν με απασχολεί. Ήρθα εδώ, μεγάλωσα εδώ όπως μεγάλωσα. Σε ένα σπίτι με πόσα παιδιά? Σε ένα σπίτι με 6 παιδιά. Και ποια μαμά? Την Ελένη. Ελένη τη λέγανε. Είναι η Ελένη ακόμη εδώ? Όχι, δυστυχώς δεν είναι. Λόγω σύνταξη έχει φύγει. Αλλά τη θυμόμαστε ακόμα. Μας έχει αφήσει καλές εντυπώσεις. Για την Ελένη. Ναι, εντάξει. Τι θυμάσαι από την Ελένη? Μας έφερνε από το ρεπό της που γύριζε, ξέρω εγώ, καθόταν έξω. Μας έφερνε γλυκά, μαστίχες, καραμέλες, καθόμαστε, ζωγραφίζαμε, παίζαμε, κάναμε. Ένιωθες ότι έχεις μια οικογένεια? Ναι, ένιωθα ότι, κοιτάξτε, δεν μπορεί να αναπληρώσει σίγουρα το κομμάτι της οικογένειας ένα ίδρυμα, αλλά σίγουρα μπορώ να καλύψω κάποια πράγματα. Αυτό τώρα, το ότι μπορεί να σου δίνει, ό,τι μπορεί να σου δώσει μια οικογένεια, τη μητρική αγάπη, αυτή δεν αναπληρώνεται. Κακά τα ψέματα. Απλά σε μεγάλο βαθμό το παιδικό χωριό την έδινε. Σε μεγάλο βαθμό. Τον μπαμπά σου ήθελες ποτέ να ψάξεις να τον βρεις? Όχι, δεν πήγα σε αυτό το τρυπάκι. Δεν πήγα σε αυτό το καθόλου, τρυπάκι. Καθόλου, τίποτα. Ναι, μου είναι αδιάφορο εντελώς. Δεν θες να ξέρεις, δηλαδή, σε ποιον μοιάζεις, πώς είσαι? Ξέρω, από φωτογραφίες ξέρω και τα σχετικά, απλά δεν θέλω να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Δεν με απασχολεί, εφόσον δεν. Π.χ. ας πούμε, αν ζούσα με τον πατέρα μου για κάποιο χρονικό διάστημα και ξαφνικά εξαφανιζότανε, θα έλεγα, ναι, θα με έμπαινε στην περιέργεια που είναι, τι κάνει, γιατί, πολλά ερωτήματα και τα σχετικά. Εφόσον δεν μεγάλωσα καν με μια πατρική φιγούρα,
το έχω βγάλει από το μυαλό μου εντελώς. Δεν με απασχολεί και ούτε θέλω. Σου λείπει το αντρικό πρότυπο από τη ζωή σου? Δηλαδή, να ξέρεις πως μεγαλώνοντας θα γίνεις εσύ σωστός πατέρας. Ναι, ναι. Από πού το πήρες αυτό? Αντρικό πρότυπο έχουμε το διευθυντή μας. Από εκεί πέρα μπορώ να πω ότι παίρνω κάποια στοιχεία από ένα αντρικό πρότυπο. Τη μαμά που την έχεις καταχωρήσει στη δική σου ζωή, καταρχήν ζει? Ναι, ναι, ζει. Τη βλέπεις? Όχι, πας? Έχουμε κόψει επαφές. Δεν πας? Όχι. Δεν πάω γιατί μεγαλώνω, ας πούμε, εγώ με κάποια προβλήματα. Μεγάλωσα με προβλήματα και προτιμώ, αντί για να έχω τα προβλήματα και της μητέρας μου, να τα αφήσω στην άκρη και να ασχοληθώ με τα δικά μου τα προβλήματα. Γιατί πιστεύω ότι μια επανασύνδεση με τη μητέρα μου θα μου έφερνε προβλήματα, δεν θα μου έκανε κάτι καλό. Αν σου έλεγα λοιπόν ένα από αυτά τα ερωτήματα που έχεις στο πίσω μέρος του εγκεφάλου σου, ναι, αυτού, ναι, να το ανασύρεις τώρα και να το φέρεις μπροστά, καλά κρυμμένο, ποιο θα έφερνες? Θα έφερνε αυτό, πώς είναι να ζεις με μια πραγματική οικογένεια. Και με πατέρα και με μητέρα, και τι εξέλιξη θα είχα σαν άνθρωπος αν δεν ήμουν στο παιδικό χωριό. Ένα ερώτημα είναι αυτό, αν ήμουν με φυσιολογική οικογένεια, με την οικογένεια που ήμουνα, αν δεν ήμουν στο παιδικό χωριό, πώς θα ήμουνα? Κοιμάσαι ήσυχος? Ναι. Είναι στιγμές που λες, δεν αντέχω να μπω βαθιά μες στην ψυχή μου? Όχι, δεν μου έχει μπει αυτό το σκεπτικό. Δεν έχεις μπει? Όχι, δεν έχω μπει σε αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή θυμάμαι γενικά από την πρώτη μέρα που ήρθα στο παιδικό χωριό από τα 7 μου, σάθηκα εκεί το περιβάλλον. Δεν είπα ότι που ήρθα τώρα, γιατί είμαι εδώ, σε πόση ώρα θα φύγω, ήρθα και έμεινα. Ξέρεις τι θέλω να θυμηθείς? Να θυμηθείς αυτές τις λιγοστές μέρες που θυμάσαι με τη μαμά, τον παππού και τη γιαγιά, μπορείς? Γενικά επειδή τους έχασα μικρή ηλικία, δεν μου έρχονται δυνατές μνήμες. Θυμάμαι ένα με έχει ο παππούς στην αγκαλιά του να θυμάσαι όμως την αγκαλιά του παππού? Ναι, 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 θυμάμαι αυτή. Άρα να ένα αντρικό πρότυπο της πολύ παιδικής, ναι, ηλικίας που όμως το θυμάσαι. Ή να πετάω, ας πούμε, να σκορπίζω παιχνίδια, ξέρω εγώ, και η γιαγιά να τα πατάει και να αρχίζει να φωνάζει, ξέρω εγώ. Λογικό μου, ναι, ακούγεται. Ναι, ναι. Αυτό το σκηνικό θυμάμαι, δεν έχω, δεν θυμάμαι κάτι. Δεν θυμάσαι άλλο? Κάτι άλλο? Όχι. Την πρώτη σου μέρα που με την τζαντούλα σου ή χωρίς τσάντα έρχεσαι στο παιδικό χωριό, θυμάσαι? Ναι, ήμουν εκείνη τη στιγμή στο δημοτικό. Και ταξί? Πρώτη. Πρώτη. Πρώτη, ναι. Και είχα καλές σχέσεις με μια δασκάλα αγγλικών. Ναι. Και αυτή με παρότερη να έρθω στο παιδικό χωριό. Αυτή παρότερη τη μάνα μου να έρθω στο παιδικό χωριό, επειδή έβλεπε γενικά την κατάσταση ότι δεν μπορεί να με βοηθεί, να με συντηρήσει, τέλος πάντων. Ήταν στο κρεβάτι, μαμά. Ναι. Ναι. Μπήκε στην σκέψη να με φέρει στο παιδικό χωριό. Η μαμά την άκουσε την πρόταση και είπε ναι. Δέχτηκε. Γιατί θεωρούσε και έτσι είναι ότι θα κάνει κάτι καλό για το παιδί της. Δεν το πήρε στραβά, ξέρω εγώ, όχι δεν το δίνω και τα σχετικά. Εφόσον έβλεπε ότι είναι δύσκολο να μεγαλώσει, καλύτερα λέει να πάει σε ένα χώρο που θα βοηθηθεί πραγματικά. Και θυμάμαι ότι η δασκάλα μου γενικά μου έλεγε κάνα διαστήμα ότι θα πας σε ένα μέρος που θα έχει χρωματιστά σπιτάκια. Μου το έλεγε και όλα στο σπίτι του κλόουν, ξέρω εγώ, έτσι για να χαρώ εγώ να μπω. Όρημα και όμορφα, ναι, ναι, μέσα. Ναι, 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 και θυμάμαι το σκηνικό ότι ανέβαινα τις σκάλες, εγώ ήμουν στη φύλαξη και καθόμουν λίγο παραπάνω επειδή η μάνα μου δούλευε και τελείωνε αργά τη δουλειά, τέλος πάντων. Παρότι είχε κινητικά, ναι, ναι, προβλήματα, ναι, δούλευε, ναι, η μαμά. Ναι, ναι, δούλευε. Θυμάμαι το σκηνικό ότι έρχεται η δασκάλα με δύο κοινικούς λειτουργούς και με συστήνομαι, ξέρω εγώ, Αχιλλέας από εδώ, Αχιλλέας και τα σχετικά, και μου λέει, θες να πάμε σε αυτό το χωριό να το δεις πως είναι και τα σχετικά. Εγώ, ναι, μπήκαμε μέσα στο αμάξι και ήρθαμε εδώ πέρα. Έτσι θυμάμαι τη μέρα που ήρθα στο χωριό. Ήταν έτσι όπως το περιέγραφε η δασκάλα των αγγλικών? Ναι, 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 ναι. Από το σπίτι που έμενες, στο σπίτι που μπαίνεις,
Τι χρώματα θα έδινε στο προηγούμενο σπίτι και τι χρώματα σε αυτό, σήμερα πια. Καφέ. Καφέ. Και το σπίτι. Το σπίτι της μαμάς. Α, της μαμάς. Γκρι. Μουντάζουσες. Ναι, σχετικά. Ενώ εδώ ήρθες σε γη. Ναι. Έχει ένα πιο, πιο ζεστό χρώμα. Τι αγαπάς πιο πολύ πια. Τ' ακούσε εγωιστικό τον εαυτό μου. Όχι. Τον εαυτό μου. Φαίνεται. Πάλεψες πολύ για να τον φτάσεις ως εδώ. Ακριβώς. Οπότε κατάφερες και να τον αγαπήσεις. Ακριβώς. Υπάρχουν σκοτεινές μέρες πια στη ζωή σου. Και πώς τις διαχειρίζεσαι αν υπάρχουν. Σκοτεινές μέρες τώρα πια, ειλικρινά όμως, είναι... Σκοτεινές μέρες για μένα είναι ότι έχει ένα καθημερινό παιδί στα τα προβλήματά του. Αυτά είναι και εμένα πλέον τα προβλήματά μου. Ενώ μου περιγράφεις ότι η μαμά σου δούλευε παρότι είχε κινητικά προβλήματα, εσύ μέσα σου νιώθεις ότι δεν προσπάθησε να σε κρατήσει όπως θα έπρεπε μια μάνα. Εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα αυτό απλά... το νιώθεις, το ξέρω. Ναι, απλά δεν μπαίνω στην... στο τρυπάκι αυτό να κατηγορήσω κάποιον. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν και αυτό δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει ελπίδα στο μέλλον να πας να τη δεις? Για τώρα θα πω όχι. Πώς θα τα φέρει η ζωή αργότερα δεν ξέρω. Αλλά για αυτή τη στιγμή όχι. Δεν... Αν σου λέγανε αύριο το πρωί, έχει φύγει από τη ζωή, θα πήγαινε. Ναι, θα πήγαινε φυσικά. Από αυτή την άποψη, ναι, εννοείται. Δεν φοβάσαι μήπως με την απώλειά της από τη ζωή δεν έχεις προλάβει να της πεις όσο θα ήθελες, οπότε να το κάνεις πιο όρημα πριν? Όχι. Δεν σε νοιάζει? Όχι. Θα πήγαινα απλά γενικά στο θάνατο, λες το τελευταίο αντίο. Θα έλεγα αυτό το πράγμα απλά. Μα το τελευταίο αντίο καμιά φορά είναι απλά ένα αντίο. Απλά ένα αντίο, αυτό, απλά ένα αντίο. Ενώ αν θεωρήσεις πριν ότι πάω να της πω αυτά που νιώθω και τουλάχιστον να τα ξέρει, είναι ένα αντίο που έχει μεγαλύτερη αξία νομίζω. Ναι, απλά αυτή τη γενικά... στενούς δεσμούς δεν είχα με τη μάνα μου, οπότε το να πάω να πω κάτι που δεν νιώθω δεν έχει νόημα. Απλά θα πήγαινα γιατί ήταν η μάνα μου αυτό, ξεκάθαρα. Οπότε να μην ρωτήσω αν θα τη συγχωρούσες κιόλας. Αυτή η λέξη συγχώρεση μου βγαίνει, ξέρετε, αυτό το ότι μου έχει κάνει κάτι κακό και πρέπει εγώ να τη συγχωρήσω για αυτό το πράγμα. Απλά εγώ θεωρώ ότι δεν μου έχει κάνει κακό, μου έχει κάνει καλό αυτή τη στιγμή που ήρθα στο χωριό. Οπότε μπορεί και τέλεια να και ευχαριστώ. Ναι, αλλά δεν τις το λες. Ναι. Τις κρατάς. Ναι, απλά την κρατάς σε απόσταση. Ναι. Την κρατάω σε απόσταση για αυτούς τους λόγους. Ότι θέλω να ασχοληθώ με μένα. Εμπιστεύεσαι? Εμπιστεύομαι τους φίλους μου. Αυτό. Γιατί. Ναι.